Γεια σας, είμαι η Γαλήνη και θέλω να περιγράψω πώς έφτιαχνα το κανάλι μου από την αρχή. Έβαζα ένα διαφανές βάζο γύρω μου, πολύ ψηλά και πολύ βαθιά. Στην αρχή δεν μπορούσα καν να μπω στο κανάλι. Τα πόδια μου κλειστρούσαν και σαν να ήταν πάγος από κάτω. Έβαζα το ένα πόδι, κλειστρούσε και έφευγε από το κανάλι. Έβαζα μετά το άλλο, το ίδιο γινόταν και με το άλλο. Περίπου ένα μήνα ήταν αυτό, μέχρι να σταθώ κάπως με τα δύο μου πόδια μέσα στο κανάλι. Μετά, το πίσω μέρος του καναλιού μου κολλούσε στη πλάτη. Καθόμουν κάπου για να υπάρχει κάτι φαρδύ πίσω στη πλάτη μου. Έβρισκα κάτι παλέτες, δέντρα, ώστε τα τυχώματα του καναλιού να μην ακουμπάνε την πλάτη μου. Έφτιαχνα την κεραία μου, η οποία συνέχεια κατέβαινε. Έτσι έφτιαξα έναν γάντζο, ώστε με αυτό να την πιάνω εκεί ψηλά στο κέντρο του ήλιου. Τον άξονα νομίζω πως τον έφτιαχνα πιο εύκολα. Οι ρίζες όμως δεν κατέβαιναν με τίποτε και αυτούς προσπαθούσα να τους σταθεροποιώ με κάτι γάντζους. Οι ρίζες έπιαναν πολύ συχνά γλίτσα και βρωμιά. Ήθελαν καθάρισμα συνέχεια. Στην αρχή δεν τα βλέπα, δεν την έβλεπα την γλίτσα αυτή, αλλά με τα χρόνια άρχισα να τη βλέπω και να καθαρίζω. Επίσης, οι ρίζες μου έβγαζαν ριζίδια, τα οποία έβγαιναν συνέχεια έξω από το κανάλι μου και μου δημιουργούσαν προβλήματα. Στα τυχώματα του καναλιού υπήρχαν τρύπες από τις οποίες έβγαινε έξω το κεφάλι μου. Το έβαζα μέσα και έκλεινα τις τρύπες και ξανά το ίδιο. Όταν έβαζα χρυσό φως μέσα στο κανάλι μου, η αριστερή μου πλευρά και του καναλιού και του σώματός μου ήταν για πολλά χρόνια γκρι ή μαύρο. Μετά από 8 χρόνια άρχισε να γίνεται χρυσό. Και το τελευταίο που θα πω είναι ότι στα τυχώματα του καναλιού μου γίνονταν συνέχεια οι ρογμές. Τους κλείνω όσο μπορώ. Ξαναγίνονται. Ξανακλείνω. Καθαρίζω συνέχεια το κανάλι μου με μοβ ενέργεια και το γεμίζω μετά με χρυσή. Θέλω να περιγράψω λίγο τον παρατηρητή. Για να μπορέσω να παρατηρώ τον εαυτό μου, ανέβαινα με ένα νοητό ασανσέρ πάνω στην κεραία μου και από εκεί έβλεπα όλα τα άσχημα και ωραία πράγματα που έκανα στην καθημερινότητά μου. Αυτό το ασανσέρ κατέβαινε πολύ γρήγορα γιατί δεν ήθελα καθόλου να βλέπω τις αλήθειες για τον εαυτό μου. Είχα βάλει πολύ ωραία μάσκα πάνω μου. Είχα μάθει να μην δείχνω τον θυμό μου και να μην τσακώνομαι, αλλά μέσα μου έβραζα, τσακωνόμουνα και νοητικά έδερνα κάποιον που με είχε θυμώσει. Σαν παρατηρητής άρχισα να βλέπω όλα αυτά τα οποία ήταν κρυμμένα κάτω από τη μάσκα μου. Όμως χρειάστηκαν πολλά χρόνια να περάσουν για να μπορώ να κρατάω το ασανσέρ πάνω στη κεραία. Και ακόμη πολλές φορές βλέπω τι κάνει ο άλλος και πώς συμπεριφέρεται ο άλλος και όχι εγώ. Είναι πιο εύκολα να παρατηρείς κάποιον παρά τον εαυτό σου. Δηλαδή το νοητικό ασανσέρ το κατεβάζω πολύ εύκολα γιατί πολλές φορές και τώρα δεν θέλω να δω το μέσα μου. Όμως μετά από τόσα χρόνια έμαθα να το ξαναανεβάζω πάνω στη κεραία μου και να συνεχίζω να παρατηρώ τον εαυτό μου. Ο κήπος μας είναι μια εσωτερική κατάσταση του εαυτού μας, την οποία την περιγράφουμε μέσω του κήπου. Στην αρχή τον κήπο τον έφτιαχνα ανθυρό, ωραίο, με χρώματα, και όλο τακτοποιημένο, χωρίς ζυζάνια, χωρίς να έχει μαραζώσει κάτι. Μετά σκεφτόμουν, είναι δυνατόν να είναι τόσο όλα ωραία
αφού δεν το καθαρίζω συχνά, δεν το ποτίζω κάθε μέρα. Πώς μου φαίνεται έτσι ο κήπος μου? Μετά άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν μια επιφανειακή περιγραφή του κήπου μου και άρχισα να το ψάχνω βαθύτερα μέσα μου. Για να φτιάξω τον πραγματικό κήπο μου, καταρχήν έφτιαχνα το κανάλι μου με κεραία άξονα ρίζες. Ανέβαινα με νοητό ασανσέρ πάνω στη κεραία μου και εκεί πάνω έφτιαχνα τον κήπο μου. Στην αρχή όλος ο κήπος ήταν μαύρος. Το σπίτι στον κήπο ήταν γκρι και μουντό. Αυτή ήταν η πραγματική κατάσταση του εαυτού μου. Ζήτησα βοήθεια από την εκπαιδεύτριά μου. Μου έλεγε εκείνη, βάλε κάποια λουλούδια σε αυτό το μαύρο κήπο σου. Έβαζα το σιτάρι. Μ' άρεσε αυτός ο συνδυασμός του σιταριού με το μαύρο χώμα. Μετά έβαζα και κάποια λουλούδια γύρω-γύρω, θάμνους. Τα πότιζα και τα καθάριζα από τα ζυζάνια. Μετά έπρεπε να τακτοποιήσω και το σπίτι μου. Να ανοίξω τη σκεπή από πάνω για να μπει φως, να αναστάνει λίγο το σπίτι μέσα από αυτή τη κλεισούρα. Τα τακτοποιούσα μέσα όλα, τα καθάρισα, όμως δεν το έκανα τακτικά και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πάλι ήταν όλα πάνω κάτω και ξανά από την αρχή. Σιγά σιγά καλυτέρευσε ο κήπος και το σπίτι, αλλά και τώρα ακόμη έχω να κάνω πολλές δουλειές εκεί. Τώρα θέλω να σας πω για το βωμό που τον έβαζα στο κέντρο του κήπου μου, στον οποίο προσευχόμουν και ευθυγραμμιζόμουν. Νόμιζα πως όλα πάνε καλά με το βωμό μου, αλλά πού τέτοια τύχη. Μου ανέβαινε πολύ ο εγωισμός με τον βωμό, γιατί ήταν στο κέντρο του κήπου. Μου φαινόταν ότι όλοι με έβλεπαν εκεί και έλεγα εγώ στον εαυτό μου ότι είμαι πολύ περήφανη που είμαι στο βωμό και προσεύχομαι. Το πολύ περήφανη δεν μου στεκόταν καλά. Με αναστάτωνε και εκεί με αυτή την περηφάνεια έχανα και το κανάλι μου και την κεραία μου, τον άξονα και τις ρίζες. Τότε σκέφτηκα να το μεταφέρω τον βωμό στην άκρη του κήπου μου, ανάμεσα στους θάμνους, για να γίνεται όλη η διαδικασία πιο σεμνά με ταπεινότητα, χωρίς να το βλέπει κάποιος. Έτσι κάπως ήταν καλύτερα τα πράγματα. Όχι ότι δεν μου ανεβαίνει ο εγωισμός, ανεβαίνει και προσπαθώ κάθε μέρα να τον κατεβάζω κάτω. Κάποια στιγμή είχα φυτέψει διάφορα λαχανικά στον κήπο μου. Μάζευα τους καρπούς και τους πήγαινα στον διδάσκαλο Θηβεθανό μαζί με τα παιδιά μου. Προσευχόμασταν εκεί και γυρνούσαμε πίσω στον κήπο μας. Θα ήθελα να μιλήσω για τους λόρους οι οποίοι μας συνδέουν με τους γονείς μας, με το παρελθόν μας και με τις προηγούμενες ζωές μας. Τους λόρους αυτούς άρχισα να τους κόβω 5 χρόνια πριν. Η εκπαιδεύτριά μου είπε κάποια στιγμή, όταν δεν ήμουν καθόλου καλά, κόβε λόρους. Πάρε ένα μεγάλο μαχαίρι ή ψαλίδι, νοητό βέβαια, και κόβε. Αναρωτιόμουν εγώ, τι να κόψω τώρα, πού είναι αυτό και πού θα με βοηθήσει αυτό. Μια κάτι έκοβα, μια δεν έκοβα. Πάλι άσχημα ήμουν μετά. Μου ξαναλέει, κόβε λόρους, κόβε λόρους. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα άρχισα να καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι λόροι μου ήταν κάτω στις ρίζες. Όταν τους έκοβα, ανακοφιζόμουν, γινόμουν πιο ελαφριά, αλλά δυστυχώς δεν το έκανα συστηματικά και πάλι έπεφτα κάτω. Κουραζόμουν πολύ στη δουλειά. Το σώμα μου είχε συνηθίσει να πονάει και να είναι βαρύ. Γι' αυτό πολλές φορές δεν ήθελα να τους κόβω από συνήθεια. Μου έβγαινε ένα συναίσθημα του καημένου, δυστυχισμένου, ναζιάρικου και όχι της σοβαρότητας και υπευθυνότητας για να κάνω αυτό.
Η Λόρη αυτή ήταν σαν κάτι μαύρα φίδια κάτω στο κανάλι μου, στις ρίζες, και τις άφηνα να με τσιμπάνε συνέχεια, γιατί είχα συνηθίσει να είμαι σε αυτή την κατάσταση. Τώρα τους κόβω πιο συνειδητά. Διώχνω το καημένο από μέσα μου και κόβω. Όταν τους κόψω καλά, αισθάνομαι το σώμα μου να στέκεται μόνο του χωρίς εμπόδια στο κανάλι. Με δύναμη, ορθό, βλέπω καθαρά τα πράγματα γύρω μου. Συνδέομαι αυτόματα με το κέντρο του πνευματικού ήλιου και γεμίζω με φως και αγάπη. Και όλο το κανάλι μου γεμίζει με φως. Μπορώ να παίρνω αποφάσεις σωστές, μόνη μου, χωρίς να με εμποδίζουν οι Λόροι. Αυτό ακόμη δεν κρατάει πολύ. Γι' αυτό παίρνω πάλι το ψαλίδι μου και κόβω.